Καλημέρα σε όλους σας και καλημέρα και στους διαδικτυακούς ακροατές. Ευχαριστώ πολύ που πρωί-πρωί καθίσατε στους δέκτες σας για να παρακολουθήσετε και εσάς που ήρθατε ένα πρωινό της Παρασκευής να ακούσετε πράγματα που ενδεχομένως τα γνωρίζετε. Λοιπόν, η περιπέτεια της ειδικοδόμησης ενός νέου κτηρίου, το οποίο θα στέγαζε τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, πέρασε από πολλά κύματα και επιτεύχθηκε 50 χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1962. Σας δείχνω το 1962 μία φωτογραφία, και αυτή η φωτογραφία που πραγματικά δεν ξέρω που τη βρήκα όμως στο διαδίκτυο, είναι του 1973 με το πουλί εδώ πέρα, 21 Απριλίου λέει. Λοιπόν, ας ανακαλέσουμε στη μνήμη μας εντάχει αυτή τη διαδρομή. Στο κέντρο της πλατείας είναι το πουλί. Όπως είναι γνωστό, επί Οθωμανοκρατίας, οι τυχαίως ευρεθήσεις αρχαιότητες από όλη την επικράτεια της Μακεδονίας συγκεντρωνόταν στο σημερινό παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, το οποίο ήταν παλιά, πριν από κατά την Οθωμανοκρατία, η Προπαρασκευαστική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί από τότε είχαν δημόσια διοίκηση. Αμέσως μετά το 1912 άρχισαν να συγκεντρώνουν τις τυχαίως ευρεθήσεις αρχαιότητες στη Ροτόντα. Σύντομα τίθεται και θέμα ίδρυσης ενός μουσείου. Και προτείνεται ως προσφερόμενος χώρος η Εκκλησία της Αχυροποίητου, ένα σχέδιο όμως που ποτέ μα ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Γιατί? Γιατί η Βυζαντινή Εκκλησία κατακλείστηκε από πρόσφυγες που κατέφυγαν ανέστη στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εγκαταστάθηκαν μέσα στις εκκλησίες. Εδώ είναι όντως μια καταπληκτική ακουαρέλα από έναν Άγγλο στρατιώτη, η οποία όμως σήμερα είναι σε ένα γαλλικό μουσείο. Εξαιρετική ακουαρέλα και απεικόνηση. Χωρίσανε τα κλήτη σε δωμάτια. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι την πυρκαγιά, και εδώ βέβαια όλη αυτή η κατάσταση, αυτές είναι οι φωτογραφίες του Μπουασονά, τα επόμενα χρόνια, μετά την πυρκαγιά του 17 και την έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου Εμπράρ, στη δεκαετία 24-34, την πόλη απασχολούσε η διευθέτηση ζητημάτων σχετικών με το πληθυσμιακό κύμα που δέχτηκε από την καταστροφή της Σμύρνης, με την ανταλλαγή την επόμενη χρονιά, που είναι και επαιτειακή ανταλλαγή φέτος, 23-23, και με τις συνέπειες των αλλαγών που έφερε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 1926 εγκατέλειψαν το πλάνο να πάνε στην Αχυροποίητο και αποφασίστηκε να κάνουν μουσείο το Γενή Τζαμί, το νεότερο μουσουλμανικό θρησκευτικό κτίριο για τους ντονμέδες στην πόλη. Οι ντονμέδες, για όσους δεν το θυμούνται, είναι οι Εβραίοι που εξισλαμίστηκαν, οι Εβραίοι της πόλης που εξισλαμίστηκαν, έργο του αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλη, πρόταση η οποία τελικά τελεσφόρησε μόλις το 1935. 5 χρόνια πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και γι' αυτό το μουσείο δεν ευδοκίμησε να ζήσει ιδιαίτερες στιγμές. Η πρώτη έκθεση που έγινε εκεί ήταν στην κεντρική αίθουσα, ενώ σύντομα οι λίθινες αρχαιότητες που την απάρτιζαν θαύτηκαν σε τάφρους προκειμένου να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς, και τα πολύτιμα χρυσά αντικείμενα άρον-άρον συσκευάστηκαν και στάλθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα για φύλαξη και γύρισαν στις αρχές δεκαετίας του 50, αν θυμάμαι καλά. Η ταραχώδης δεκαετία που ακολούθησε, από το 40 έως το 50, χαρακτηρίζεται από τη γερμανική κατοχή, από την αντίσταση και τον εμφύλιο, και το μουσείο επανασυνθέτει την έκθεσή του στις αρχές της δεκαετίας το 1953, πλην όμως επιτακτική πια είναι η ανάγκη εξέβρεσης μιας οριστικής λύσης για τη στέγαση των συλλογών με αρχαιότητες από όλη τη Μακεδονία, οι οποίες αυξανόμενες φυσικά ασφικτιούσαν στο μικρό χώρο αυτού του τζαμιού, που όλοι ξέρουμε πόση περιορισμένη έκταση έχει, γιατί εκεί στεγαζόταν και η εφορία αρχαιοτήτων, που ήρθε στο εμπαρόδο μέχρι την δεκαετία του 70, ήταν μια νέα εφορία, εκτός από τη Βέρεια και την Πέλα, αν θυμάμαι καλά, και ήταν μια νέα εφορία για πάρα πολλούς τόπους της Μακεδονίας. Επιλέγεται μια κεντρική θέση σε γειτνίαση με τη ΧΑΝΘ και τη Διεθνή Έκθεση, σε ένα οικόπεδο του Υπουργείου Οικονομικών, που καταλάβαινε την έκταση ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου, έκταση που ήταν πάνω από 12 στρέμματα,
Και αυτό το οικόπεδο του Υπουργείου Οικονομικών έτσι παρέμενε μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια που αναγκαστήκαμε να κάνουμε το κτηματολόγιο και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν το μουσείο δεν μας ανήκε. Δεν ανήκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά ανήκε στο Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά γίνανε οι διαδικασίες και έγινε η μεταβίβαση. Η σχεδίαση του νέου μουσείου ανατίθεται στον Πάτροκλο Καραντινό, έναν αστέρι, έναν αρχιτέκτονα ο οποίος ήταν εξαιρετικής έτσι, και φήμης και κύρους, ήταν καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου, εγνωσμένο κύρους και βέβαια ήταν μοντερνιστικής αντίληψης αυτά που σχεδίαζε, με αποτέλεσμα να οικοδομηθεί το αντιπροσωπευτικότερο ίσως κτίριο του μοντερνισμού στην Ελλάδα. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο ελέγεται της Θεσσαλονίκης. Πλην όμως ήταν ο μοναδικός φορέας προστασίας και συγκέντρωσης κινητών αρχαιοτήτων από όλη τη Μακεδονία για πάρα πολλές δεκαετίες, αλλά και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, οπωσδήποτε μέχρι τη δεκαετία του 70. Στο 60 γίνανε η εφορία η Μαθίας και μία άλλη εφορία, αλλά γενικώς οι αρχαιότητες από όλη τη Μακεδονία ερχόταν εδώ. Το 1962, εκτός από την εγγενίαση από τα εγγένεια του νέου κτηρίου, σηματοδοτήθηκε και από την τυχαία ανέβρεση αυτού του σημαντικότατου συνόλου των ασύλλητων τάφων της αρχαίας Λυτής, κατά τη διάνοιξη του δρόμου στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Η εσπευσμένη ανασκαφική έρευνα πλούτησε το μουσείο με καινούργια εντυπωσιακά ευρήματα, προοικονομώντας τον μετέπειτα αρχαιολογικό καταιγισμό του με σπουδαία ευρήματα από όλη τη Μακεδονία. Για μια δεκαπενταετία το αρχαιολογικό μουσείο στο νεόθμητο μοντερνιστικό κτίριό του επαναπαύτηκε στις δάφνες των βασιλικών εγγενείων του. Ο Παύλος και η Φρυδερίκη, το είπαμε χθες, ίσως ήταν από τα, η κυρία Ρωμιοπούλου μας το είπε, ίσως ήταν από τα τελευταία εγγένεια που κάνανε. Καθώς στο μεταξύ το ενδιαφέρον στην πόλη προσήλκησαν δύο νέες μεγάλες ανασκαφές της αγοράς των αυτοκρατορικών χρόνων και του συγκροτήματος του γαλερίου εκεί στη δεκαετία του 60. Περίπου αρχίζουν μαζί οι ανασκαφές τους, το 62 ξεκινάει η αγορά και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 64 ξεκινάει το ανάκτορο του γαλερίου. Το μουσείο ως έννοια στα χρόνια αυτά βρίσκεται στις συνειδήσεις του κόσμου σαν κάτι απόμακρο, απρόσιτο, που αφορά μόνο στις συνειδήσεις του κόσμου και μιας συγκεκριμένης κουλτούρας ανθρώπους, μιας ελίτ, και βεβαίως καθόλου δεν αφορούσε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, που ο χρόνος τους πνίγεται στην προσπάθεια επιβίωσης και ανάκαμψής τους από τα προηγούμενα πολύ σκληρά χρόνια. Είναι η εποχή των εφόρων μακαρόνα και πέτσα, ενώ το 1973 αναλαμβάνει η Κατερίνα Ρωμιοπούλου. Όλα αυτά μέχρι τον Νοέμβριο του 1977, οπότε στη Βεργίνα ανακαλύπτονται οι τάφοι των Μακεδόνων βασιλέων, ένας εκ των οποίων τυχαίνει να είναι και ασύλλητος, με περιεχόμενο αναπάντεχα πλούσιο και ξεχωριστό. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ως κεντρικό και μοναδικό μουσείο στο βορειοελλαδικό χώρο, που διαθέτει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και παρέχει τη δυνατότητα συντήρησης των σπάνιων ευρημάτων με τις τότε σύγχρονες μεθόδους, υποδέχεται το σύνολο των κινητών ευρημάτων της ανασκαφής και τα συνεργεία των συντηρητών παίρνουν φωτιά. Από τότε και εξής ξεκινάει μια καινούργια πορεία για το μουσείο. Καταρχάς, τα ευρήματα των βασιλικών τάφων των Αιγών είναι τόσο σημαίνοντα για τον τόπο που ακουμπούν στο εθνικό υποσυνείδητο πολλών στη Μακεδονία, η αποκλειστική εθνογεννητική ταυτότητα της οποίας αμφισβητείται ή μάλλον ορθότερα διεκδικείται και από τους Βορειομακεδόνες γείτονες. Το μουσείο, με τη φιλοξενία των ευρημάτων της Βεργίνας, κατακτά θέση στην καθημερινή ενημέρωση των πολιτών, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Για πρώτη φορά, αρχαιολογικά αντικείμενα προσελκύουν το ενδιαφέρον απλών ανθρώπων, αδιάφορων μέχρι πρότινος για τον αρχαίο κόσμο, οι οποίοι ουδεμία είχαν σχέση μέχρι τότε με την ιστορία και την αρχαιολογία κάποιου τόπου. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Βεργίνα και αμέσως μετά
και στην Πέλα και στο Δίον, καθώς οι ανασκαφές, αυτό το τρίγωνο των τριών μεγάλων πόλεων της Μακεδονίας, επιχορηγήθηκαν με ένα γενναίο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να έρθουν στο φως τα κατάλοιπα των σημαντικών αυτών χώρων. Το 1978 διοργανώνεται η πρώτη περιοδική έκθεση με τα ευρήματα των τάφων της Βεργίνας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και μια πρώτη μεγάλη έκθεση για το Μεγάλο Αλέξανδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διαρκεί ικανό χρόνο και ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις μέχρι το 1981. Στο μεταξύ, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου προχωρεί στο πρώτο θαραλέο βήμα φιλοξενίας σε αρχαιολογικό μουσείο έκθεσης του Γιάννη Τσαρούχη, βήμα επαναστατικού χαρακτήρα πρέπει να σημειώσουμε, μια και μέχρι τότε τα στεγανά ήταν πολύ αυστηρά προδιαγεγραμμένα για τέτοιου τύπου αναμίξεις της αρχαιότητας με σύγχρονη τέχνη και αυτό θεωρούνταν ένα θανάσιμο αμάρτημα. Στα επόμενα χρόνια, στα επόμενα 20 χρόνια, το Μουσείο υπό την σκέψη πάντοτε της εφορίας αρχαιοτήτων, στην οποία ανήκει, θα συνεχίσει τις εκθέσεις για τη Μακεδονία στο εξωτερικό, σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, αποκτώντας όνομα, φήμη και κερδίζοντας μία θέση στον χάρτη των με εντυπωσιακό περιεχόμενο μουσείων που του προσδίδουν οι μοναδικές αρχαιότητες της μακεδονικής γης, καθώς κατά την τελευταία 20ετία του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από την έντονη ανασκαφική δραστηριότητα λόγω των μεγάλων δημόσιων έργων στο βορειοελλαδικό χώρο. Ήταν η Εγνατία Οδός, ήταν η σιδηροδρομική γραμμή η οποία τώρα διαλύθηκε, ήταν διάφορα μεγάλα έργα μέσα στις πόλεις, υδρευτικά, αποχετευτικά κτλ. Εξαιτίας αυτής της σωστικού χαρακτήρας ανασκαφικής υπερδραστηριότητας, το μουσείο περνάει ασφαλώς σε δεύτερη μοίρα και οι δράσεις του μειώνονται. Έτσι, πέρα από από μια περιοδική έκθεση το 1985 για τα 2.300 χρόνια από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης και μία έκθεση για την προϊστορία της Μακεδονίας στο τέλος της δεκαετίας του 90, μία έκθεση για τα νομίσματα και για το χρυσό του Μακεδόνων, που τελικά αντικατέστησε την έκθεση των ευρημάτων των βασιλικών τάφων, τα οποία το 1998 μεταφέρθηκαν στη Βεργίνα, δεν έχει να επιδείξει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Το 2003, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποφασίζεται να γίνει ανεξάρτητη περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και λίγο αργότερα κλείνει για να ανακαινιστεί εκβάθρον σε μια απευθείας ανάθεση στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Φιντικάκη. Κατά τα επόμενα σχεδόν 4 χρόνια, το μουσείο βγαίνει από το χάρτη της πόλης και σχεδόν ξεχνιέται. Επανέρχεται στο προσκήνιο το 2006, με 5 νέες μόνιμες θεματικές εκθέσεις, οι οποίες αφηγούνται την προϊστορία και την ιστορία της Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Το μουσείο εξακολουθεί να παρέχει γνώση όμως για όλον τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά εξακολουθεί να ονομάζεται Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ ο τίτλος που κατά τη γνώμη μου θα του τέριαζε ήταν Μητροπολιτικό και είναι Μητροπολιτικό Μουσείο Μακεδονίας. Χάσαμε μια ευκαιρία με τη μετατροπή του Σενόπου Δουδού να το μετονομάσουμε σε Μητροπολιτικό Μουσείο Μακεδονίας ή γιατί όχι, αν θέλετε, Μητροπολιτικό Μουσείο Βόρειας Ελλάδας ή ό,τι άλλο πάντως για να αποδίδεται αυτός ο γενικός χαρακτήρας που έχει αυτό το μουσείο. Με τη νέα του όψη και ταυτότητα χρειαζόταν πλέον να επανασυστηθεί στο κοινό του, πρώτα απ' όλα στο κοινό της πόλης του, ύστερα στο Πανελλήνιο και ακολούθως να ανακτήσει και να βελτιώσει τη θέση του στο διεθνές στερέωμα των μουσείων. Μετά την πανηγυρική του έναρξη παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, την οργάνωση των αποθηκών του και την επαναφορά και τακτοποίηση των προσωρινά μεταφερμένων αρχαιοτήτων από τους οικίσκους που είχαμε στην αυλή, στην καταλογογράφηση, στη φωτογράφηση, στην πλήρη τεκμηρίωση και στην οργάνωση των εργαστηρίων του και των συνόλων του κατά το επόμενο έτος, το 2007, το αμέσως επόμενο έτος, το 7 δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Το 6 ασχοληθήκαμε με τα εγγένεια, το 7 ασχοληθήκαμε με το να επαναφέρουμε τις αρχαιότητες εντός και να κάνουμε αυτές τις υποδειγματικές αποθήκες που έχει το Μουσείο Θεσσαλονίκης και εξακολουθεί να τις έχει και να τις βελτιώνει συνεχώς. Να κλείσουμε με την καταλογράφηση, φωτογράφηση των ευρημάτων και την οργάνωση των εργαστηρίων και ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας ως μουσείο το 2008
με μία πλειάδα ποικίλων δραστηριοτήτων για να ξαναγίνει το μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο, επίκεντρο στην καθημερινή πόλη. Έτσι, μαζί με την πρώτη περιοδική έκθεση το 2008 για τα Καλλίνδια, μια αρχαία πόλη της Μακεδονίας, τα βρήματα της οποίας δεν είχαν περιληφθεί στις μόνιμες εκθέσεις, ξεκινούν μουσικές, εικαστικές, θεατρικές εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις και παντός τύπου ποιοτικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες τέχνης και λόγου, που τέριαζαν με το προφίλ που επιδίωκε να οικοδομήσει το μουσείο στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ενός τόπου παραγωγής και διάθεσης. Ήθελε δηλαδή να γίνει ένας τόπος παραγωγής και διάθεσης δωρεάν στο κοινό των προϊόντων του πολιτισμού. Στο νέο κεφάλαιο, με τη ριζική ανακαίνισή του, ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του μουσείου ήταν φυσικά η εξωστρέφεια, η καινοτομία, η πρωτοπορία, τους βλέπετε εδώ, ένα μουσείο που απευθύνεται στους πάντες και δεν χωρίζει ομάδες, δεν χωρίζει ηλικίες, δεν χωρίζει τίποτα. Ένα μουσείο που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του με κάθε τρόπο, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις που έχει, με τις ικανότητες, με τις δεξιότητες και με τις επιθυμίες του, με συλλογικότητα, συμμετοχικότητα, δραστικότητα. Ένα μουσείο που συνεργάζεται με όλους τους άλλους πολιτιστικούς φορείς, κρατικούς και μη. Χθες είδαμε και το παράδειγμα της Alpha Bank. Και ένα μουσείο που θα είχε πανελλήνιο και διεθνές πρόσωπο. Αυτά ήταν εξ αρχής στόχοι στρατηγικοί για αυτό το μουσείο. Απευθύνθηκε λοιπόν με ποικίλες εκδηλώσεις σε όλους ανεξαίρετα, ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Πλήθος ομιλιών με περιοδικότητα, όπως ήταν η εκδήλωση Τετάρτες στο μουσείο ή οι διαλέξεις του φιλολόγου κάθε Δευτέρα, κάθε δεύτερη Δευτέρα, έκτακτες ομιλίες, συνέδρια, ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, για ξεναγούς, για tour operator, για τουριστικούς άλλους πράκτορες, πάνω σε αρχαιογνωστικά θέματα εν γέννη ή ειδικότερα για αντικείμενα των συλλογών του μουσείου. Συναυλίες ή ρεσιτάλ σε μια τακτική βάση, κάθε δεύτερη Τρίτη είχαμε κλασικής μουσικής με καλλιτέχνες διεθνούς κύρου, Έλληνες και ξένους, σε συνεργασία με το Σωματείο των Οδείων Βορείου Ελλάδος. Μοναδικοί καλλιτέχνες πέρασαν από εδώ, πανευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνικούς. Αφηγήσεις παραμυθιών, θεατρικά έργα γραμμένα ή προσαρμοσμένα για το Αρχαιολογικό Μουσείο, παραστάσεις χορού, χοροθεάτρου, παραδοσιακής μουσικής, καραγκιόζι, μαθήματα ακουαρέλας, κόμικ, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ, για ενήλικες, πέρα από τα προγραμματισμένα εβδομαδία για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες προγράμματα. Αντίστοιχο σχεδιασμό υπήρξε και για τις εκθέσεις. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για τις εκθέσεις ήταν αυτή που βλέπετε εδώ. Αρχαιολογικές εκθέσεις με αμιγώς, έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι κατηγορίες των εκθέσεων. Αρχαιολογικές εκθέσεις αποκλειστικά με αρχαία αντικείμενα και το απαραίτητο εποπτικό επεξηγηματικό υλικό. Έκθεση μέσα στην έκθεση με εποπτικό υλικό ή και με αρχαία. Έκθεση καστικού περιεχομένου με άμεσο συσχετισμό και διάλογο με τις μόνιμες εκθέσεις, εκθέσεις ψηφιακής τεχνολογίας, εκθέσεις ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, σε συνάρτηση όμως πάντοτε με την αρχαιότητα. Αυτό ήταν επίσης μια προδιαγραφή που υπήρχε για τις εκθέσεις αυτές που δεν ήταν αμιγώς αρχαιολογικές, πάντοτε να μπορούν να συσχετιστούν με το αρχαιολογικό περιεχόμενο και μάλιστα και με το περιεχόμενο των αρχαιοτήτων της Μακεδονίας. Το μουσείο οργάνωσε έτσι το ίδιο δικές του πολλές πρωτότυπες εκθέσεις πρωτοποριακές. Καταρχάς συμπλήρωσε το σύνολο των αρχικών μόνιμων εκθέσεων με άλλες 4. Στις 2 αξιοποιήθηκαν τα ψηφιδωτά που υπήρχαν στις αποθήκες και οι ογκώδεις αρχαιότητες της αυλής με τις υπαίθριες εκθέσεις. Λίγο πολύ τα έχετε δει όλοι αυτά τώρα, να σας τα περάσω λίγο γρήγορα. Και αυτή η ψηφιακή έκθεση που έγινε το 2010. Σε αυτά όλα το μότο μας ήταν ότι η οργάνωση εκθέσεων γινόταν έτσι, με ομάδα εργασίας, συμμετοχή όλων ανά ειδικότητα, όλοι οι χώροι του μουσείου κατά την άποψή μας δυνάμει μπορούν να φιλοξενήσουν μία έκθεση
και οποιοδήποτε μουσείου. Αυτά που λέω δεν ισχύουν μόνο για αυτό το μουσείο. Και βέβαια σε κάθε έκθεση πρέπει να υπάρχει πρωτοτυπία, φαντασία, επινοητικότητα κτλ. Εκτός λοιπόν από αυτές τις τέσσερις μόνιμες εκθέσεις που συμπλήρωσαν θεματικά τις προηγούμενες έξι που είχαν εγκαινιαστεί το 2006, συνολικά τώρα το μουσείο έχει 10 μόνιμες εκθέσεις, αλλά διοργανώσαμε και 138 περιοδικές εκθέσεις, παντός τύπου όπως είπαμε, που είτε ήταν εσωτερικές παραγωγές, είτε συμμετείχαμε σε αυτές, είτε συνδιοργανώνονταν με άλλους φορείς. Και σε αυτόν τον αριθμό, βέβαια, δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνεργασίες που είχαμε με άλλα μουσεία της ημεδαπής και του εξωτερικού και οι περιοδεύουσες εκθέσεις που ήταν παραγωγές του μουσείου, οι οποίες υπερβαίνουν και αυτές τις 40. Λοιπόν, σας τρέχω λίγο να θυμηθούμε μερικές εκθέσεις. Δεν θα σταθώ. Η Μαγεία του Κεχρυμπαριού, σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο, θα μας τα πει αύριο ο εκπρόσωπος του Ιταλικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και την Εφορία Καβάλας, σε συνεργασία πάλι με το Ιταλικό Ινστιτούτο, η Εβραία στη Θεσσαλονίκη. Για αυτή την έκθεση εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη και συγκινημένη, γιατί για πρώτη φορά, όπως χθες ακούσατε ότι συνεργάστηκε αυτό το μουσείο για πρώτη φορά με έναν ιδιωτικό φορέα, με έναν συλλέκτη ιδιώτη, για πρώτη φορά σε κρατικό δημόσιο μουσείο έγινε έκθεση για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, χωρίς φόβο και πάθος, με πολύ μεγάλη τόλμη. Και μάλιστα εμείς δεν μιλήσαμε για... Έστερ Σολομών, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα. Η Έστερ Σολομών ήταν η μουσιολόγος του μουσείου μέχρι κάποια χρόνια εδώ και φυσικά ήταν πολύτιμη σε αυτή την έκθεση η δική της συμμετοχή, όπως και πολλών συνεργατών και όλων των εδώ του μουσείου. Αλλά εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη περηφάνεια που σπάσαμε αυτό το ταμπού και επιτέλους μιλήσαμε για την ζωή των Εβραίων σε αυτή την πόλη, όχι για το ολοκαύτωμα. Το ολοκαύτωμα το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει, το έχουμε βιώσει, το έχουμε εξοβελήσει, το έχουμε τέλος πάντων εξορκίσει. Αλλά εδώ η πόλη είναι γεμάτη από τη ζωή των Εβραίων, άρα εμείς αυτό είδαμε σε αυτή την έκθεση. Και πραγματικά ήταν μια έκθεση που αγαπήθηκε και άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν τα γράμματα στο υπόγειο. Αυτό το μοναδικό εύρημα που βρήκε ο συνάδελφος ο Μάνθος ο Μπέσιος, με αυτά τα τόσο πρώιμα κύπελα, με αυτές τις επιγραφές που είναι αντίστοιχα με τις πυθικούσες στη Σικελία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα επίγραφο Αγγεία του 8ου αιώνα από τη Μεθόνη δόθηκε ευκαιρία για πρώτη φορά να εκτεθούν σε μουσείο και να μιλήσουμε γι' αυτά. Η έκθεση για την αρχαιοκαπηλεία που έτσι πολύ ακροθυγώς το απόγευμα θα σας πούμε 5 πράγματα και για αυτήν. Η έκθεση για την αρχαιοκαπηλεία πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ήταν η πρώτη έκθεση παγκοσμίως για αρχαιοκαπηλεία, γιατί δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου άλλη προημότερη έκθεση. Και γι' αυτό το λόγο αυτή έγινε το 12-13, το 14 με κάλεσαν στο Βελιγράδι να την παρουσιάσω σε διεθνές κοινό. Εδώ είναι η φωτογραφία από την σύσκεψη που έγινε στο Βελιγράδι για να παρουσιαστεί και αρχίσαν αυτές οι πρακτικές του να ενημερώνει το κόσμο πόσο κακό κάνει η αρχαιοκαπηλεία. Αυτό ήταν μια διοργάνωση του Γαλλικού κράτους και του Γαλλικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βελιγραδίου. Φυτά και πολιτισμός, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο μου το έφερε η πολύ αγαπημένη και ύμνηστη Λιάννα Στεφανή και το έτρεξε και ήταν μια έκθεση που ήταν και περιοδεύουσα. Η Ευρώπη της Ελλάδος, που την είδατε χθες, η Μεσόγειο, Νέες Θάλασσες, σεμινάρια κόμικ και ακουαρέλας, οι αποθήκες στο φως, το νέο έκθεμα στο μουσείο, αυτή η έκθεση για τον Αστερίξ το 2009, που τόσο πολύ τάραξε τα νερά επίσης να κάνουμε μια έκθεση με τον Αστερίξ και να οι ήρωές του να σχολιάζουν τις αρχαιότητες. Πω, τι ήταν αυτό. 2 ώρες ο κύριος Ροήλογλου με έβριζε σε μια εκπομπή στην TV100, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν από τις πιο πετυχισμένες μας εκθέσεις. Αν δεν θυμάμαι καλά, στη Λιάννα Γκαλινίκη, αν είσαι εδώ, πρέπει να έχει πάει σε 21 μουσεία ή σε 19 ή σε 21. Ήταν μια περιοδεύουσα έκθεση και ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένη ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις ρωμαϊκές αρχαιότητες του κάθε μουσείου που επισκεπτόταν. Οπότε οι ήρωες αυτοί σχολίαζαν τις ρωμαϊκές αρχαιότητες του κάθε μουσείου που πήγαινε και λατρεύτηκε και από τα παιδιά και από το κοινό και από πάρα πολύ. Άρα ήταν μια τόλμη που μας πέτυχε.
Αυτό ήταν από τις πρώτες εκθέσεις για τις ξένες αρχαιολογικές σχολές. Η συμμετοχή βέβαια στην Biennale, που και τώρα το μουσείο έχει Biennale. Οι ιστορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μας το έφερε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέσα στο πλαίσιο της Biennale. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς έτυχε αυτές οι μικρές οθονίτσες που μπήκαν παντού μπροστά στις βιτρίνες, 24 μικρές οθόνες, πώς τέριαζαν με τα ανθρώπινα δικαιώματα που ακόμη διεκδικούμε και στην αρχαιότητα και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η νορβηγική αρχιτεκτονική, τα διάφορα μεσογειακά τοπία κτλ. Και βέβαια μια άλλη κατηγορία εκθέσεών μας ήταν αυτές οι περιοδεύουσες περίφημες που σας είπα, μία, τα φυτάκια πολιτισμός, σας είπα τον Αστερίξ που δεν πήγε στο τέλος, πραγματικά καταστράφηκε η έκθεση. Όταν επέστρεψε πίσω, όταν είχα φύγει εγώ από αυτό το μουσείο, είδα κάποια πανό τα οποία ήταν κατεστραμμένα, μου λένε είναι ο Αστερίξ που δεν διαλύθηκε πια, δεν μπορεί να γίνει ξανά. Άρα αυτό ήταν και ένα κεφάλαιο οικονομικό, το οποίο είχε μια πάρα πολύ καλή απόσβεση, να το σκεφτούμε και αυτό. Τα χρυσά στεφάνια της Μακεδονίας ταξίδεψαν και αυτά παντού, στο Βελιγράδι, στην Κύπρο, στο Άργος Οριστικό, στη Φλόρινα, και η Μακεδονική Δεκάπολη της Ιορδανίας, άλλη μια έκθεση με υλικό από τη Δεκάπολη εκεί στην Ιορδανία, που για πρώτη φορά πάλι το Μουσείο Θεσσαλονίκης πήγε και οργάνωσε αυτή την έκθεση. Εδώ είναι η έκθεση που έγινε στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου για τα στεφάνια της Μακεδονίας. Και βέβαια, αυτό είναι πολύ περιορισμένο, εξακολουθεί το μουσείο τώρα να έχει, συγχωρήστε με που δεν είναι ενημερωμένο ο κατάλογος, το μουσείο εξακολουθεί την ίδια δραστηριότητα και την ίδια συμμετοχή, απλά είναι αυτά ενδεικτικά μερικές εκθέσεις εξωτερικού. Μολονότι το εκάστοτε διαφορετικό περιεχόμενο της κάθε έκθεσης, ανάλογα με την ομάδα στην οποία εντάσσεται, επέβαλε να κινηθούμε και σε διαφορετικούς άξονες οργάνωσης. Οι στόχοι μας κάθε φορά ήταν πολύ σαφώς διακριτοί και εν τέλει ήταν κοινοί. Δηλαδή η εκάστοτε επιλογή που μας καθοριζόταν και απέβλεπε στα εξής. Στη δημιουργία νέου ενδιαφέροντος στο ευρύ κοινό της ημεδαπής και αλλοδαπής, στη δημοσιοποίηση άγνωστου και αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού σε Έλληνες και ξένους ειδικούς, στην εστίαση σε ειδικά θέματα της αρχαιότητας, άγνωστα εμπολής στους ειδικούς και μη, προκειμένου να τεθούν επιστημονικά ή εν γέννη αρχαιογνωστικά ζητήματα, στη δυνατότητα οργάνωσης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις ηλικίες. Και βέβαια, αυτή είναι μια έκθεση που πραγματικά εδώ ήταν το μελίσι, ο πυρήνας όπου κινήθηκε. Φυσικά συμμετείχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, όλοι σχεδόν από τις εφορίες αρχαιοτήτων και από το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου και γράψαν στον κατάλογο και δώσαν αντικείμενα και γράψαν ελλείμματα. Ωστόσο όμως όλο αυτό κινούνταν επί 2,5 χρόνια από το Μουσείο Θεσσαλονίκης, κυρίως από τη Λιάνα τη Στεφανή, δεν μπορώ να μην τη θυμάμαι, από την Κοκοβού και από μια μεγάλη ομάδα εδώ. Και σαν ανταπόδοση πήραμε την έκθεση αυτή για την για το διαφωτισμό που κάναμε, το συσχετίσαμε με την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, τον Κοραή, τον φιλελληνισμό, την απελευθέρωση της Ελλάδος κτλ. Και πάλι είναι μια πρώτη έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα για το διαφωτισμό, και ο διαφωτισμός είναι στην Ελλάδα ένα ταμπού, δεν τον πολύ αγγίζουμε, δεν τον πολύ συζητάμε, δεν τον πολύ θέλουμε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, και αρχίζουμε τώρα μια σειρά, λίγο θα σας δείξω τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα παραμύθια, οι Κυριακές στο μουσείο, το πρόγραμμα των ενηλίκων για 2,5 χρόνια και περίπου 10.000 ενήλικες ήρθαν στο μουσείο αυτό και ξαναγήθηκαν από την Τζέννη του Γεωργάκη, η οποία, με την οποία μου πρότεινε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα ενηλίκων. Φυσικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά, καλοκαιρινές εξερευνήσεις, ανασκαφές και βέβαια αυτό το οποίο ήταν στόχος μας ήταν και προσέλκυση του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ και μέσω αυτών στην προβολή του μουσείου. Αυτό που θέλαμε δηλαδή εξ αρχής, στρατηγικός μας στόχος ήταν να ξυπνάει το πρωί ο πολίτης της Θεσσαλονίκης και να αναρωτιέται σήμερα τι γίνεται σήμερα στο μουσείο, και περίπου κάθε 2 μέρες το είχαμε καταφέρει κάτι να γίνεται στο μουσείο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος πυρήνας έγινε αυτό το μουσείο και για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, γιατί ένα μουσείο πρέπει πρώτα να κερδίσει τους ίδιους, τους δικούς του πολίτες. Πρώτα απ' όλα εκεί απευθύνεται. Αυτό είναι το κοινό του που θα το υποστηρίξει. Μετά είναι το πανελλήνιο κοινό και στο τέλος πάει και στην διεθνή εμβέλεια.
Και βεβαίως όλο αυτό απέβλεπε και στην αύξηση της επισκεψιμότητας του μουσείου και των εσόδων του. Και βέβαια, σας δείχνω μερικές από τις ημερίδες που οργανώσαμε, τις θεματικές ημερίδες της συντήρησης, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντηρητές που βοήθησαν σε αυτό, γιατί ήταν πρωτεργάτες, και ο αγαπητός κύριος Καρολίδης και η Χρύσα και η Βάσο η Μιχαλοπούλου, και ποιος να θυμηθώ άλλους που τους ξεχνάω, η Σόνια, τέλος πάντων. Βεβαίως, όταν έφυγα εγώ από αυτό το μουσείο, υπήρχαν 32 εκδόσεις, οι εκδόσεις έχουν γίνει 45 ή 50, δεν ξέρω πόσες. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζονται αυτές οι εκδόσεις. Πόσο? Μπράβο σας. Μπίγκο. 54. Θαύμα. Αυτό είναι θαύμα. Το leaflet στο Αρχαιολογικό Μουσείο σε 22 γλώσσες, που μπορεί κανείς να το κατεβάσει και σε PDF και να δει, και το κάθε leaflet έχει το δικό του χαρακτήρα. Σε αυτά ο Χρήστος ο Γκατζόλης ήταν εδώ που πρωτοστατούσε και ερχόταν και μου πρότεινε θέματα κτλ. Φυσικά συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς, ό,τι φαντάζεστε και δεν φαντάζεστε. Όποιος μας πρότεινε κάτι ποιοτικό, καλό, που μπορούσε να σταθεί μέσα σε αυτό το μουσείο και τέριαζε με το περιεχόμενό του, εμείς ήμασταν ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες. Εδώ βλέπετε μερικά, να μην τα λέμε. Αυτό το μουσείο πρωτοστάτησε και για την κίνηση των 5 μουσείων, η οποία ατύχησε να γίνει το 2009 με ένα πρωτόκολλο που υπογράφτηκε παρουσία της τότε Γενικής Γραμματέως της κυρίας Λίνας Μενδώνη για τα 5 μουσεία της Θεσσαλονίκης. Δεν ευτύχησε πολύ όλη αυτή η προσπάθεια. Από το 9 μέχρι το 12-13 περίπου συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην οικονομική κρίση και δεν υπήρχε κανένας να μας τροφοδοτήσει οικονομικά για να μπορέσουμε να κάνουμε εκ των ενόντων ό,τι μπορούσαμε. Παρόλα αυτά, αυτή η κίνηση των 5 μουσείων πρέπει να ξέρετε ότι ήταν η μαγιά με την οποία έγινε το Μόμους στη συνέχεια. Γιατί έτσι δημιουργήθηκε η σύμπνοια που ήταν απαραίτητη να υπάρχει μεταξύ μας. Νομίζω είναι εδώ και η κυρία Τσιλιπάκου, κάπου την πήρε το μάτι μου. Συνεννοούμασταν μεταξύ μας και πρέπει να σας πω για πολύ πρακτικούς λόγους ξεκίνησε αυτή η κίνηση των 5 μουσείων. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι πατούσε η μία εκδήλωση του ενός μουσείου πάνω στην άλλη. Βάζαμε τις ίδιες μέρες, προγραμματίσαμε τρεις ας πούμε εκδηλώσεις. Και κάποια στιγμή μαζευτήκαμε και λέμε, μα δεν γίνεται αυτά. Είμαστε 5 μουσεία τέχνης, άρα πρέπει λίγο να συντονιστούμε, να συντονίσουμε τις κινήσεις μας. Από αυτόν τον συντονισμό προέκυψε αυτή η συνεργασία των 5 μουσείων, που κορυφώθηκε βέβαια με τις 5 εκθέσεις με τα ευρήματα και εποπτικό υλικό από το Λούβρο, όταν η ανταλλαγή του διαφωτισμού που σας είπα προηγουμένως. Πέρα από αυτούς τους παραπάνω στόχους, η διοργάνωση τόσων εκθέσεων στο μουσείο αλλά και σε άλλα μουσεία του εξωτερικού και της Ελλάδος και η συμμετοχή μας σε περίπου 40, τώρα 50, 60, πόσες θα έχουν γίνει εξωτερικού, που διοργανώθηκαν είτε από το ΙΠΟ είτε από άλλα μουσεία, καθώς και η συμμετοχή πάνω από 230 καλλιτέχνες από όλη την Ιφίλιο, ενίσχυσαν το τοπικό και πανελλήνιο και βεβαίως το διεθνές πρόσωπο του Αρχαιολογικού Μουσείου, δίνοντάς του μια πολύ σημαντική θέση στα μουσεία του κόσμου. Χάρη σε αυτή τη δραστηριότητα που επέδεξε το Αρχαιολογικό Μουσείο κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, η υπογράφουσα προσκλήθηκε να συμμετάσχει, και βλέπετε τι χαμός γινότανε και γίνεται ακόμη σε αυτές τις εκδηλώσεις, τα μπαζάρ που κάναμε τώρα, δεν ξέρω αν κάνετε χριστουγεννιάτικα μπαζάρ, η πειραματική αρχαιολογία που ήταν πρωτοστάτης η Ευρυδίκη Κεφαλίδου, και ο οποίο επίσης έχει γίνει έτσι με τόσο συστηματικό τρόπο, ίσως και για πρώτη φορά σε ένα μουσείο, που είναι η παραγωγή κεραμικής προϊστορικής, αρχαϊκής και κλασικής εποχής. Και φυσικά συνεχώς προσπαθούσαμε να αξιολογήσουμε τις εκθέσεις, διαβάζαμε αυτά που μας γράφανε στα βιβλία των εκθέσεων, κάναμε ανίχνευση των προσδιοκιών του κοινού σε ό,τι αφορά τη δράση του μουσείου, και γίνανε και οι πρώτες έρευνες κοινού της Θεσσαλονίκης με τα μουσεία. Η Έστερη Σολωμό με δύο ψυχολόγους το είχε αναλάβει αυτό, και νομίζω από τότε δεν έχουν ξαναγίνει έρευνες κοινού για τα μουσεία στην Ελλάδα. Αυτές είναι και οι πρώτες. Έρευνα αξιολόγησης βεβαίως και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μπιενάλε που συνεχίζουν μεσογειακά παλήμψιστα. Παραγωγή ταινιών τεκμηρίωσης. Το μουσείο παρήγαγε και τρεις ταινίες τεκμηρίωσης, που έγιναν εξ ολοκλήρου με δικές μας δυνάμεις εδώ, με 5 ανθρώπους. Το φωτογράφο, το σεναριογράφο, όλα γίνανε εδώ πέρα. Το μοντάζ, τα πάντα. Οι επιστημονικές μας ολομέλειες
Και βέβαια το 2016 προσωπικά προσκλήθηκα από το Metropolitan Museum για να παρουσιάσω αυτήν την πολύ μεγάλη δραστηριότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Νομίζω πως είμαι η μοναδική Ελληνίδα αρχαιολόγος που προσκλήθηκε σε αυτό το global colloquium που κάνουν για τους διευθυντές των μουσείων όλου του κόσμου. Είναι ένα network, ένα δίκτυο αυτό πια. Είμαι σε αυτό το δίκτυο και επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είναι ένα δίκτυο των μεγάλων μουσείων του κόσμου. Αν προχθές συνάντησα κάποια κυρία από το ΜΕΤ και μου είπε ότι αυτό πια μετά το 20 δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά μέχρι τότε είχαν γίνει 5 τέτοια κολόκβια, γινόταν με μια περιοδικότητα 3 χρόνων και είχα την τύχη, τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε αυτό το πολύ μεγάλο μάθημα του 3 εβδομάδων σεμινάριο μέσα στο ΜΕΤ. Είδαμε τα πάντα που αφορούσαν το ΜΕΤ και ό,τι αφορά το μουσείο. Χάρη λοιπόν όλες αυτές οι πολυπίκυλες δραστηριότητες. Στο ΜΕΤ με κάλεσαν κυρίως να μιλήσω πώς τα κατάφερε το Αρχαιολογικό Μουσείο μέσα σε αυτή την τρομερή οικονομική κρίση που υπήρχε τότε στην Ελλάδα να επιδείξει αυτή την δραστηριότητα. Ο καθένας διευθυντής από κάθε μουσείο ήταν από Αφρική, από Ασία, από παντού, από τη Νέα Ζηλανδία. Παρουσίαζε ένα θέμα της χώρας του. Εμένα αυτό μου ζητήθηκε να παρουσιάσω. Πώς καταφέρναμε με τόση οικονομική δυσπραγία να κάνουμε τόσες πολλές εκδηλώσεις. Το αναφέρω αυτό, γιατί όλη αυτή η δραστηριότητα έγινε σε μία εποχή που ξεκίνησε το 8 διλάμια κρίση, πέρασε στο 9, κορυφώθηκε με το 10 με 13 και παρόλα και το 14 βεβαίως, κάπως από το 15 κάτι, δεν ξέρω, και το 15 είχαμε κρίση, όλο ήμασταν με μία οικονομική δυσπραγία και εκ των ενόντων κάναμε με ελάχιστα έσοδα όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι πολυπίκυλες δραστηριότητες που επί των ημερών μου τις έχω αριθμίσει σε 980 συνολικά, που βεβαίως τις συνέχισαν οι διάδοχοί μου, απογείωσαν. Αυτοί που ανέλαβαν το μουσείο, μετά η Γιάννη Στεφανή έκανε, είχε μια εκτιμένη ταχύτητα που το απογείωσε. Συνέχισε η Κοκοβού, μετά η Αγγελική Κοκοβού, μετά την απώλεια της αγαπημένης Λιάνας. Το μουσείο είναι πια σε μια μεγάλη, ψηλά στον ουρανό, πετάει, είναι απογειωμένο. Και βέβαια εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά που κάναμε είχαν σχεδόν μηδενικό κόστος, μας τα προσφέρανε στο μουσείο, απλά είχαμε ανοιχτά τα μάτια μας, τα παράθυρά μας, τους οφθαλμούς μας, τη διάθεσή μας και ερχότανε και ανάμεσα στα πολλά που μας προσφέρανε επιλέγαμε αυτό που μας βολεύει, αυτό που μας κάνει, αυτό που ταιριάζει στο μουσείο και το προχωρούσαμε. Με την εξωστρέφεια λοιπόν που ακολουθήθηκε και τον ευέλικτο και αναπροσαρμόσιμο σχεδιασμό, καθαρθώσαμε πέρα από τις καθαρά δικές μας επιλογές να έχουμε πληθώρα προτάσεων. Πληθώρα, πραγματικά, δεν προλαβαίναμε τις προτάσεις. Από τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα κάθε φορά να επιλέγουμε τις καλύτερες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι που σας έδειξα. Το σύγχρονο ζωντανό μουσείο οφείλει να είναι έτοιμο και ικανό να πείσει ότι η γνώση της αρχαιότητας μπορεί να συνδεθεί με τη σύγχρονη πραγματικότητα, με την παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού. Δεν υπάρχουν στεγανά, δεν υπάρχουν όρια. Ο πολιτισμός είναι ενιαίος και αν το ακούσετε αυτό ότι ξεχωρίζει η αρχαιότητα, ξεχωρίζει το Βυζάντιο, ξεχωρίζει δεν ξέρω τι, είναι λάθος. Είναι όλο ένας ενιαίος ελληνικός πολιτισμός. Και ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί στη ρέουσα καθημερινότητα ενός τόπου και να ακτινοβολήσει ως ένας διδακτικός τόπος αφήγησης, ως τόπος συνεχούς διαλόγου του παρελθόντος με το παρόν, με ταυτόχρονη πρόκληση ποικίλων και εναλλασσόμενων συναισθημάτων που προκαλεί στον επισκέπτη, ώστε να μην καταχωρηθεί μέσα στους νευρώνες του μία άπαξ επίσκεψη, αλλά να θέλει να έρθει και να ξανάρθει. Μια και είστε όλοι εδώ σήμερα, οι παλιοί μου συνεργάτες, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτά τα υπέροχα χρόνια. Είναι η απαντός στην ερώτησή σας, κυρία Γενική Διευθύντρια, και τελειώνω με αυτό. Το μουσείο έγινε έτσι μέσα στην περίοδο μιας μεγάλης ανέχειας, δυσπραγίας της χώρας και ένα κοινωνικό μουσείο. Αν θυμάστε, είχαμε το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο. Εμείς λοιπόν ήμασταν ένα κοινωνικό μουσείο που παρήχαμε ποιοτικές εκδηλώσεις σε περίοδο που ο κόσμος ήταν άνεργος,
είχε χάσει τις περιουσίες του, δεν μπορούσε να κόψει εισιτήριο για να παρακολουθήσει μια καλή θεατρική παράσταση, μια μουσική εκδήλωση. Και αυτό λοιπόν το χαρακτήρα του μουσείου, έτσι δημιουργήσαμε και το κοινωνικό μουσείο και μπορέσαμε να δώσουμε ποιοτικές εκδηλώσεις στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που μαζί μου μοιραστήκατε αυτούς τους στόχους και αυτό το όραμα και να είμαι πολύ συγκινημένη που σας βλέπω όλους εδώ, γιατί με όλους δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά, πολύ επικοδομητικά και πολύ γόνιμα. Να είστε καλά, να συνεχίζετε. Το μουσείο συνεχίζει, έχει ανοίξει καινούριους δρόμους τώρα. Πιστεύω ότι το ίδιο καλά θα πάει. Έχει την ταχύτητά του, κυρία Γενική. Και έχετε μία πολύ άξια Γενική Διευθύντρια τώρα, η οποία θα σας οδηγήσει με τον ίδιο τρόπο, ίσως και καλύτερο. Ο εχθρός, εδώ το μότο του μουσείου ήταν ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκαράκη, που το είχατε μάθει και το ξέρετε. Εμένα με λέγανε η κυρία Do It. Το θυμάστε αυτό? Γιατί ερχόταν, μου λέγανε διάφορες προτάσεις περίεργες και εγώ τους έλεγα «Α, πάρα πολύ ωραίο Γιάννα, πάρα πολύ ωραίο Αγγελική, πάρα πολύ ωραίο Μαρία Λουκμά, do it». Και με λέγανε η κυρία «Do it». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια που μου χαρίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πανόραμα της ιστορίας.